Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, άλλη με Τετάρτη βράδυ, είμαστε πάλι εδώ. Νομίζω ότι δεν απουσιάσαμε καθόλου κατά τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Κάθε Τετάρτη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ήμασταν εδώ. Δίναμε λόγο στους πολίτες, δίναμε λόγο στον απλό πολίτη, μέχρι και τους επιφανείς πολίτες, αν υπάρχουν τέτοιοι, μιας και θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες είναι επιφανείς, ανεξαιρέτως. Προβεβλημένους, να το πω πιο σωστά, πολίτες αυτής της πόλης, αυτής της περιφέρειας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Φίλες και φίλοι, θα κλέψω 1-2 λεπτά από τον απόψινό μας καλεσμένο, έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Θα πούμε αργότερα για εκείνον, καθώς σας τον παρουσιάζω, λέγοντάς σας ότι κάνοντας σήμερα μία βόλτα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, το Facebook μου υπενθύμησε τι έκανα πριν από 5 χρόνια. Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια γυρίζαμε την πρώτη μας εκπομπή εδώ στο Center. Μάλλον δεν την γυρίζαμε, την γυρίζαμε εκτός στούντιο. Αν δεν κάνω λάθος, στον φιλόξενο τότε χώρο του ξενοδοχείου Λούση. Ήταν η πρώτη εκπομπή, μια εκπομπή που χαρακτηριζόταν από ερασιτεχνισμούς, από τεράστιο track σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά και την υπόλοιπη παραγωγή. Θυμάμαι σαν σήμερα τον Βαγγέλη τον Καραγιώρα, τον φίλο μου, ο οποίος είχε έρθει σε μία εκ των πρώτων αποστολών του να στηρίξει και να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα. Καλεσμένος μας τότε ήταν ο διοικητής, ο τότε διοικητής του νοσοκομείου της Καβάλας. Είχαμε κάνει μια κουβέντα όμορφη μεν, αλλά με τρομερές αστοχίες από πλευράς δικής μου. Τα θυμάμαι σαν σήμερα και γελάω. Πολλές οι αναμνήσεις όλη αυτή την πενταετία. Πάρα πολλές. Καλές στιγμές, κακές στιγμές. Συνήθως οι στιγμές ήταν καλές. Το Σέντερ πάντα μας έδινε βήμα και να εκφράσουμε το λόγο μας, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, αλλά και να δώσουμε δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφράσουν και αυτοί τις απόψεις τους. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Ήταν οπωσδήποτε μια συγκινητική ανάρτηση αυτή που είδα σήμερα στο Facebook, στο προφίλ μου. Το αφήνω πίσω με όλο αυτό. Ευχαριστώ για τη θέαση όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξη όλο το κοινό της περιφέρειάς μας, μέσα και το κανάλι μας είναι περιφερειακό. Τα κανάλια μας μέσα και πάντα το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ότι είμαι περήφανος για το τηλεοπτικό επίπεδο που διατηρεί η Καβάλα, ο νομός Καβάλας, με τα δυο της τα κανάλια. Νομίζω ότι κρατάει πολύ ψηλά τον πύχη της τηλεοπτικής ποιότητας. Φίλες και φίλοι, αφού έκλεψα 3 ή 4 λεπτά ίσως από τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Σκορδά, τον οποίο ευθύς αμέσως θα καλησπερίσω, θα καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Ο Μιχάλης Σκορδάς, για όσους δεν το ξέρουν, είναι Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής της Καβάλας. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να κάνουμε ένα ταξίδι στον άγνωστο για πολλούς κόσμο της Αναπτυξιακής της Καβάλας, με απλά λόγια, και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο λιγότερο σύνθετοι γίνεται στο λόγο μας, να βοηθήσουμε τον απλό κόσμο να καταλάβει τι εστί αναπτυξιακή, τι προσφέρει αναπτυξιακή. Θα φτάσουμε και στο σήμερα, αλλά και στο μέλλον, στις δράσεις που, και στα προγράμματα τα οποία η αναπτυξιακή στοχεύει για το εκείς μέλλον. Με όλα αυτά και για πολλά περισσότερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σκορδά. Καλησπέρα, κύριε Σκορδά. Καλησπέρα σας, κύριε Πολίτη, στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Είστε ένας ευφύης άνθρωπος πολυπράγμων και, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώντας την εκπομπή, μου γεμίζει χρόνους και ιδέες. Άρα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ευχαριστήσω που θα μπορέσω να μοιραστώ τις δικές μου ιδέες σε σχέση με την αναπτυξιακή μαζί σας, σε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι που 5 χρόνια κάνετε τώρα, και βλέπω και μια συναισθηματική φόρτιση και την κατανοώ απόλυτα. Έτσι, να είστε καλά, κύριε Σκορδά. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με την αναπτυξιακή της Καβάλας. Διαβάζω εδώ από το site σας, κύριε Σκορδά, κλέβω 2-3 γραμμές από το site σας για τους ανθρώπους οι οποίοι πολλοί αναρωτιούνται τι είναι η αναπτυξιακή, τι προσφέρει η αναπτυξιακή, ποιες είναι οι δράσεις, ποιες είναι οι στοχεύσεις, ποιοι είναι οι άξονες, στους οποίους, πάνω στους οποίους κινείται η αναπτυξιακή της Καβάλας. Καταρχάς, να πούμε, πριν διαβάσω αυτό που θέλω, να πούμε ότι η αναπτυξιακή της Καβάλας αριθμεί περίπου 25-27 χρόνια ζωής. Έτσι, δεν είναι? Ναι, από το 1992 που είδες. 1992. Αλήθεια, άλλες εποχές τότε, κύριε Σκορδά, άλλες εποχές σημερινές. Ποιες ήταν οι ανάγκες τότε εποχής που επέβαλαν ή τέλος πάντων πρόκριναν τη δημιουργία της αναπτυξιακής Καβάλας και κάτω από ποιες συνθήκες? Κοιτάξτε, το 1992 ήταν η πρώτη προγραμματική περίοδος, τότε που λέγαμε το πακέτο Ντελόρα. Εγώ βέβαια, ναι. Εγώ προέκυψα στην αναπτυξιακή το 1996, 4 χρόνια μετά. Το 1992, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη στις
περιφέρειες της χώρας για τις ανάγκες του προγράμματος LEADER. Το LEADER ήταν μια τοπική πρωτοβουλία η οποία εδραζόταν στην τοπική διακυβέρνηση. Δηλαδή φορείς τοπικοί σε κάθε νομό ή μάλλον στην πρώτη περίοδο 17 περιοχές εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήταν ένα πρόγραμμα επομένως, μάλλον ήταν κοινοτική πρωτοβουλία, δεν ήταν πρόγραμμα. Ήταν μια πειραματική επομένως προσέγγιση ενός προγράμματος που εμπιστευόνται στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αναπτυξιακές στρατηγικές στην Ήπεθρο. Με δύο άξονες, ενίσχυση του αγροτικού χώρου και ενίσχυση επίσης του αγροτικού χώρου μέσα από τη διαφοροποίηση. Δηλαδή μιλούσαμε για τις εσχατιές της χώρας, για την Ήπεθρο της χώρας, όπου υπήρχε ένα θέμα στήριξης της γεωργικής παραγωγής, των προϊόντων της γεωργικής παραγωγής και ένα δεύτερο θέμα που αυτό το πρόγραμμα αντιλαμβανόταν, διαφοροποίηση σχέση με την γεωργική παραγωγή. Δηλαδή να ενισχυθεί η αγροτική οικογένεια, η γυναίκα του αγρότη, με μια παράλληλη δραστηριότητα είτε στον αγροτικό τουρισμό, είτε στη μεταποίηση, είτε στις υπηρεσίες. Επίσης, ένας άξονας της στήριξης του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν μικρά δημόσια έργα που θα αποτελούσαν την βάση ώστε να αναπτυχθούν ιδιωτικές επενδύσεις και όλα αυτά χρειαζόταν τον σχεδιασμό των τοπικών κοινωνιών. Επομένως, δημιουργήθηκαν ανώνυμες εταιρείες, αναπτυξιακές τότε ανώνυμες εταιρείες, με τη συμμετοχή των ΟΤΑ αυτών των περιοχών και συλλογικών εκφράσεων. Στην δικιά μας περίπτωση ήταν η 11 τότε δήμοι του νομού Καβάλας. Συμμετείχε η ΤΕΔΚ τότε, σημερινή ΠΕΔΚ, που συμμετέχει και σήμερα. Συμμετείχαν οι δύο συνεταιριστικές οργανώσεις, Παγκαίου και Καβάλας τότε, και διάφορες συλλογικές εκφράσεις, επιμελητήρια, επιστημονικά, επαγγελματικά κλπ. Δεν σας κρύβω ότι η πρώτη μετοχική σύνθεση αριθμούσε 17 εταίρους. Βέβαια, το νερό κύλησε, τα χρόνια πέρασαν. Μιλάμε για την πέμπτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος LEADER. Το LEADER, επομένως, έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι σχεδιαζόταν στο τοπικό επίπεδο και αποτελούσε το αναπτυξιακό εργαλείο των τοπικών κοινωνιών να διεκδικήσουν μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική, όλα αυτά τα χρόνια έτυχε της αμέριστης εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. Απέκτησε μια τεράστια δημοφιλία, γιατί ακριβώς ήταν ένα πρόγραμμα που σχεδιαζόταν στη βάση, σχεδιαζόταν από όρια μιας διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, συμμετείχαν όλοι στη συζήτηση για το τι ανάπτυξη θέλουμε, συμμετείχαν οι αγρότες, συμμετείχαν τα επιμελητήρια, συμμετείχαν οι δήμοι, συμμετείχε ο κάθε δυνητικός υποψήφιος επενδυτής. Οι μηχανισμοί του ήταν πολύ πιο εύκολοι, γιατί ήταν ένα αποκεντρωμένο πρόγραμμα. Στα παλιότερα χρόνια το συζητάμε για το αθηνοκεντρικό κράτος, ότι όλα κινιόντουσαν από τα κέντρα. Εδώ, επομένως, είχαμε μία αποκέντρωση στην πράξη. Οι μηχανισμοί του προγράμματος, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, ήταν και πιο εύκολοι και πιο γρήγοροι. Δημιουργήθηκαν, στη δικιά μας περίπτωση, πάνω από 350 επενδύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια ενισχύσαμε το τοπικό παραγωγικό σύστημα με πάνω από 300 επενδύσεις και στον αγροτικό τουρισμό και στα τοπικά προϊόντα και στις υπηρεσίες και ενισχύθηκαν και οι δήμοι των περιοχών με δημόσια έργα, είτε ανάπλαση στο φυσικό ή στο αστικό περιβάλλον, διάφορες δράσεις ενίσχυση των δημοτικών επιχειρήσεων πάνω στον πολιτισμό, επάνω σε διάφορες δραστηριότητες που είχαν ως υπόβαθρο και ως αποδέκτη το κοινωνικό υπόστρωμα αυτών των περιοχών. Μάλιστα. Κύριε Σκορδά, να πούμε σε αυτό το σημείο για τους τηλεθεατές μας, γιατί ομολογώ και εγώ, μέχρι και πρότινος πριν κάνουμε αυτή την κουβέντα και σχεδιάσουμε αυτή την απόψινή συνέντευξη, δεν το γνώριζα, μιας και η λέξη leader στα αγγλικά σημαίνει ηγέτης, σημαίνει αρχηγός, τέλος πάντων. Ναι. Τα προγράμματα leader, το ακρονίμιο προκύπτει από μια γαλλική, από γαλλικές λέξεις, η μετάφραση των οποίων είναι δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας και του αγροτικού χώρου. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το γνώριζα και πρέπει να το γνωρίζει και εγώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάμε για αυτά τα περιβόητα leader, χωρίς να γνωρίζουμε τι σημαίνει η λέξη leader. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση, δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της Ηπέθρου,
είναι το πρώτο υπόβεθρο αυτό που μετονομάστηκε στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής κουλτούρας, τοπική διακυβέρνηση. Τοπική διακυβέρνηση είναι επομένως οι θεσμοί στο τοπικό περιβάλλον, τα επενδυτικά εργαλεία, τα προγράμματα επομένως, και η αποταμίευση, η ιδιωτική αποταμίευση, για να μπορέσουν να συνθέσουν μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Κύριε Σκουρδά, είστε διευθυντής, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Καβάλας από το 1996. Κατά την πάροδο όλων αυτών των ετών, φαντάζομαι ότι βιώσατε στιγμές κατά τις οποίες η ίδια η οικονομία της χώρας, αλλά και η ευρωπαϊκή προοπτική, βοήθαγε και το έργο σας. Τα βιώσατε όλα. Βιώσατε τις στιγμές, τις χρυσές εποχές, όπως λέμε. Βιώσατε τις δύσκολες εποχές της κρίσης. Αλήθεια, κάνοντας ένα flashback στο παρελθόν, από το 1996 μέχρι και σήμερα, τι κρατάτε από αυτές τις όμορφες ή και δύσκολες στιγμές και τι σας έχει μείνει χαρακτηριστικά στο μυαλό. Ακριβώς όπως το περιγράφετε, αυτό το πρόγραμμα είναι μια διαδρομή στον χρόνο. Έτσι. 25 χρόνια είναι πάρα πολλά, 23 στη δικιά μου περίπτωση. Mm-hmm. 5 προγραμματικές περίοδοι είναι πάρα πολλές. Υπήρχε ένα εργαλείο το οποίο εμείς το χρησιμοποιούσαμε με κάποιο τρόπο. Είχαμε κάποια αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να τα χαρακτηρίζουμε και οι αριθμοί τα χαρακτηρίζουν θετικά. Αυτή τη στιγμή και ανάλογη περίπτωση με εμάς υπήρχαν άλλοι 50-52 νομείς στη χώρα. Όλες οι αναπτυξιακές εταιρείες δεν ήταν στην ίδια ταχύτητα. Επομένως υπήρχε ένα κόστος ευκαιρίας που η κάθε περιοχή το εκμεταλλεύτηκε διαφορετικά. Και τα αποτελέσματα δεν είναι ομοιόμορφα. Το γενικό αποτύπωμα είναι θετικό σε ό,τι αφορά το τοπικό περιβάλλον. Η αίσθηση δικιά μου, από την τεχνοκρατική, αν θέλετε, προσέγγιση, είναι ότι θα μπορούσαμε, όχι μόνο εμείς στο περιβάλλον της Καβάλας, αλλά συνολικά σαν χώρα να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό το λέω όχι μόνο σε σχέση με το πρόγραμμα Leader, αλλά συνολικά με την πώς τελικά σε όλη αυτή τη διαδρομή του χρόνου εκμεταλλευτήκαμε αυτό που λέμε κοινοτική στήριξη. Παιδευτικά προγράμματα, την κοινοτική συγχρηματοδότηση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Υπήρχαν χρόνια, τα πρώτα χρόνια, όπου ήμασταν στην πρώτη αναπτυξιακή ταχύτητα της Ευρώπης. Ήμασταν η φτωχότερη χώρα. Μάλλον, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κουλτούρα ενίσχυσης περιφερειών. Περιφερειακή είναι η προσέγγιση. Είχαμε, επομένως, τις πιο φτωχές περιφέρειες στην Ευρώπη τότε. Και ήμασταν στην πρώτη αναπτυξιακή προτεραιότητα. Είχαμε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Είχαμε τα μεγαλύτερα κονδύλια σε σχέση με την τότε ΟΚ των 11 και μετά των 15 χωρών, μέχρι που άρχισαν να μπαίνουν σε οριζόντα την τελευταία 8 ετία και άλλες χώρες και διαφοροποιήθηκε η θέση της χώρας σε σχέση με φτωχότερες χώρες που, όπως της Αιγής Βαλκανικής, τις πρώην Σοβιετικές, όχι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, πρώτες χώρες εκείνου του συνασπισμού, Τσεχία, Πολωνία κτλ., που έχουν μία άλλη προοπτική και μία άλλη οργάνωση που, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, τα δικά μας παθήματα τους έχουν γίνει μαθήματα εκεί πέρα και το προσεγγίζουν λίγο καλύτερα το θέμα. Άρα υπήρχε μία ευκαιρία η οποία την εκμεταλλευτήκαμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και από ένα ορισμένο σημείο και μετά χάσαμε αυτό το κόστος ευκαιρίας. Όλο αυτό λοιπόν δεν δημιούργησε, αλλά συνέθεσε, αν θέλετε, συνέδραμε στο περιβάλλον της κρίσης. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμη πιο έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίσουμε με μικρότερες αναταράξεις αυτό που συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει στη χώρα σε μικρότερα κατάρους κλίμακα τα τελευταία 1-2 χρόνια. Αυτή η περίοδος της κρίσης από το 12-13 και μετά είναι πρωτόγνωρη για την οποιαδήποτε, αν θέλετε, οικονομική ή τεχνοκρατική ανάλυση μιας χώρας. Σαφώς. Που είχε στηρίγματα, που είχε ένα παραγωγικό σύστημα το όποιο και δεν μπόρεσε να αντιδράσει επουδενή. Σαφώς. Κύριε Σκορδά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Φίλες και φίλοι, πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό break με ειδοποιεί και το control. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον κύριο Σκορδά. Θα κάνω μια εκτενή ανάλυση των δράσεων της αναπτυξιακής καβάλας, των στοχεύσεων, των στόχων που έχει θέσει και ο προσωπικά ο κύριος Σκορδάς, αλλά και γενικά η αναπτυξιακή. Νομίζω ότι είναι πολλά και σημαντικά αυτά που θα ακουστούν. Ενδιαφέρουν και πολλούς
που επιχειρούν, που ασχολούνται με το επιχειρήν, που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Μείνετε μαζί μας, τα λέμε σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα, 6 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα, πριν από 5 χρόνια, ξεκινήσαμε τούτο εδώ το τηλεοπτικό ταξίδι. Οπότε υπάρχει μια γενικευμένη φόρτιση στην τηλεοπτική μας ατμόσφαιρα, εδώ στην τηλεοπτική μας παρέα. Ωστόσο, θα τα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά, μιας και έχουμε ξεκινήσει μια όμορφη και παραγωγική κουβέντα με τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καβάλας, αλλά και πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Leader. Αυτό ξέχασα, λησμόνησα να το πω. Είναι δικό μου το. Η παράληψη, το παίρνω πάνω μου, κύριε Σκορδά, τον κύριο Μιχάλη Σκορδά, με τον οποίο ήδη έχουμε κάνει μια βασική και νομίζω κατανοητή για όλους, ακόμα και για αυτούς που είναι άσχετοι με το αντικείμενο, ανάλυση για, για το παρελθόν, αν θέλετε, από το μακρινό 1992 μέχρι και σήμερα, το παρόν της αναπτυξιακής της Καβάλας και το τι προσέφερε η αναπτυξιακή της Καβάλας όλα αυτά τα χρόνια, τα καλά χρόνια, τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Σκορδά, αυτό που δεν είπαμε πριν και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, γιατί και ο κόσμος θεωρητικά και πολύ πιθανόν δεν το γνωρίζει, έχει να κάνει με τη σύνθεση, τη μετοχική σύνθεση της αναπτυξιακής Καβάλας. Δεν θα απαντήσω εγώ, απλά βλέποντας, ψάχνοντας πράγματα, ομολογώ ότι δεν γνώριζα για τη συγκεκριμένη σύσταση, μετοχική σύνθεση, συγγνώμη, η οποία βέβαια μετεβλήθη κατά την πάροδο των ετών, λόγω και των αλλαγών στην αυτοδιοίκηση και τη συγχώνευση πολλών δήμων κτλ. Αφήνω την απάντηση σε εσάς. Κοιτάξτε, η κύρια βάση της μετοχής μας σύνθεση είναι η αυτοδιοίκηση. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Άρα, στη σημερινή μετεξέλιξη, αν θέλετε, της μετοχικής σύνθεσης, αυτή απαρτίζεται κατά 80% από τους 4 δήμους, από τις 4 δημοτικές ενότητες, συν την ΠΕΔΚ. Αυτοί οι φορείς κατέχουν το 82% της εταιρικής σχέσης. Το υπόλοιπο 18% κυρίως συμμετέχουν οι δύο συνεταιριστικές οργανώσεις που πρόσφατα συγχωνεύτηκαν σε μία, σε ΕΑΣ Καβάλας, και διάφοροι, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, διάφοροι συλλογικοί φορείς όπως επιστημονικά επιμελητήρια. Μάλιστα. Σαφέστατο. Κύριε Σκορδά, το 2008, αν δεν κάνω λάθος, η Αναπτυξιακή Καβάλας μετετράπησε σε ανώνυμο, σε ΑΕ, σε ανώνυμη εταιρεία. Αλήθεια, ποιες ήταν οι ανάγκες που επέβαλαν την μετατροπή της αναπτυξιακής σε ΑΕ? Κοιτάξτε, σε ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Συστάθηκε, συγγνώμη. Ναι. Το 2008 μετατράπηκε σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Σαφώς. Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, ακριβώς. Ακριβώς. Οι ανάγκες της πρόσκλησης, της προκήρυξης της τότε περίοδου του προγράμματος Leader επέβαλαν αυτή την μεταβολή. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα ήθελε στην πρόσκληση εκείνης της περίοδου μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλεγχο, άρα ήθελε να μεταβληθεί η σχέση των αυτών των εταιριών, των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών που θα το εφάρμοζαν, με πλειοψηφική σχέση στη μετοχική σύνθεση των δημόσιων φορέων, των ΟΤΑ εν προκειμένης. Άρα, υπήρχε τότε και ένα νομοσχέδιο του Παυλόπουλου σε ό,τι αφορούσε τη σχέση συγκρότησης αυτών των εταιριών, διάφορες μεταβολές στο προσωπικό κτλ. Επομένως, έπρεπε να μεταβληθεί η σχέση αυτή υπέρ των ΟΤΑ πλέον του 51%. Βέβαια, εμάς, στην δικιά μας περίπτωση, συνέβαινε κάτω μάλλον ήτον αυτή η σχέση. Απλούστατα, απέκτησε μια διαφορετική οντότητα. Μια εταιρεία που είχε συσταθεί από το 1992 είχε υποστεί και μάλιστα μέσα από προγράμματα τα οποία δεν αφήνουν καμία κερδοφορία. Δεν υπάρχει, δεν είναι στους σκοπούς της εταιρείας το κέρδος, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Σαφέστατα υπάρχει ένας δημοσιονομικός έλεγχος. Δεν είναι βέβαια και το δημόσιο λογιστικό προϋπολογισμός απολογισμός. Αλλά ακριβώς δεν μπορεί να δημιουργηθεί κέρδος αναμετοχή και, εν πάση περιπτώσει, και στην περίπτωση που θα δημιουργεί το, αυτό επαναδιοχετεύεται σε επένδυση. Εδράζεται, επομένως, η εταιρεία και η δραστηριότητά της στα προγράμματα που διεκδικεί. Δεν είναι δημόσιο. Είναι εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, πρέπει να διεκδικήσει για να ζήσει προγράμματα σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Υπάρχουν, ξέρετε, αναπτυξιακές εταιρείες που συμμετείχαν στην τελευταία πρόσκληση και δεν έτυχαν επιλογή προγράμματος. Και αυτοδίκαια ψάχνουν απεγνωσμένα άλλες πηγές χρηματοδότησης ή κλείνουν.
υπάρχει και στο τοπικό περιβάλλον, όχι πρόσφατο, αλλά στο εγγύς παρελθόν, η αναπτυξιακή εταιρεία της Ξάνθης έκλεισε, γιατί δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ουσιαστικά το πρόγραμμα εκείνης της περίοδου. Άρα, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες πρέπει να έχουν μια επιχειρησιακή ικανότητα που εδράζεται σε στελέχη, σε επιστημονικά στελέχη του τοπικού περιβάλλοντος. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Είμαστε φίλοι όλοι, γνωριζόμαστε. Είναι επομένως μια ανάπτυξη επιστημονικού στελεχειακού δυναμικού στο τοπικό περιβάλλον για να διεκδικήσει αυτό που είπαμε, την αναπτυξιακή προοπτική μέσα από αυτά τα προγράμματα που διεκδικεί. Και δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Leader. Και από εκεί και πέρα, οι προτεραιότητες είναι ακριβώς να δημιουργήσουν, να ενισχύσουν την αναπτυξιακή διαδικασία στο περιβάλλον, στο τοπικό περιβάλλον, στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται οι ΟΤΑ μετοχοί μας, στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σκορδάκη, να κάνει, κάνετε μια αναφορά τώρα στην προηγούμενη απάντησή σας. Έχει να κάνει με το δίκτυο των συνεργατών. Γιατί φαντάζομαι ότι η αναπτυξιακή για να λειτουργήσει και για να επιβιώσει, όπως πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται συνεργάτες, χρειάζεται ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, γνώστες του αντικειμένου, τεχνοκράτες και όχι μόνο, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί σας, ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν σε αριθμητικό επίπεδο μπορούμε να το θέσουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πόσοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεστε μέσα στην τοπική κοινωνία και ποιο είναι το δίκτυο, αν θέλετε να μας αναπτύξετε, των συνεργαζόμενων με την αναπτυξιακή, προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα πρέπει κάποτε να το απαριθμίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω για μετά. Θα αφήσω για μετά. Το καλό πάντα αφήνω για το τέλος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εταιρεία αριθμεί σε 10 με 12 στελέχη επιστημονικά. Mm-hmm. Για να λειτουργήσει η εταιρεία, ακριβώς υπάρχει άμεση συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες όλων των Δήμων. Σαφώς. Ο σημαντική παράμετρος είναι τα δημόσια έργα του προγράμματος. Για να λειτουργήσει η εταιρεία υπάρχει άμεση σχέση και επικοινωνία με όλα τα γραφεία συμβούλων της περιοχής μας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις στηρίζονται μέσω στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τοπικό περιβάλλον και είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας. Έχουμε μια άμεση επικοινωνία, αυτοί στηρίζουν, βοηθάνε αν θέλετε να στηριχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις του προγράμματός μας. Επίσης, υπάρχει άμεση σχέση με την περιφέρεια, η οποία πλέον είναι, συμμετέχει άμεσα στην υλοποίηση του προγράμματος από αυτή την προγραμματική περίοδο. Πιο μπροστά ήταν μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, mm-hmm. που εξακολουθεί να έχει ηγετικό ρόλο. Και έχουν εμπλακεί και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Είναι πολύ της μοδός τελευταία με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Μάλιστα. Άρα όλο το φάσμα, όλο το θεσμικό, αν θέλετε, υπόβαθρο, ας πούμε, της χώρας, είναι εν δυνάμει συνεργάτες της αναπτυξιακής εταιρείας. Μάλιστα. Κύριε Σκορδά, είπαμε ότι θα αφήσουμε το καλό για το τέλος, οπότε δεν θα προχωρήσουμε σε ερώτηση, τέλος πάντων, η οποία θα προκρίνει τα θετικά και τις ευεργετικές δράσεις για την οικονομική και περιβαλλοντική εφορία της αναπτυξιακής, αλλά θα μιλήσουμε λίγο, θα συνεχίσουμε με αρνητικού έτσι περιεχομένου ερωτήσεις. Μιλώ φυσικά για την κριτική που δεχτήκατε τελευταία, νομίζω εσχάτως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, λίγο πριν, ίσως και λίγο μετά, δεν το θυμάμαι από την αλήθεια. Δεχτήκατε κριτική και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας περί μιας επικείμενης αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, την οποία την επέβαλαν ζημίες ή τέλος πάντων απομειώσεις του κεφαλαίου κτλ. Θέλετε να απαντήσετε επί τούτου? Κοιτάξτε, εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση την κατανοώ, γιατί γίνεται σε μια κρίσιμη πολιτικά περίοδο. Και μάλιστα, ας πούμε, υπάρχει και ευθύνη δική μας, γιατί δεν παραβρεθήκαμε στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε καλή οργάνωση. Δεν υπήρχε δυνατότητα απάντησης. Οπότε δεν ήταν θέμα απάντησης, ήταν θέμα συζήτησης. Ξέρετε, η συζήτηση τα θεραπεύει όλα. Σαφώς. Άρα, η μισή ντροπή δικιά μας. Τώρα, η ουσία της συζήτησης ήταν ότι υπήρξε μια άποψη ότι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε, λέει, κατά 500.000 ευρώ. Προσέξτε να δείτε, υπήρχε μια εταιρεία που συστάθηκε το 1992. Μέχρι το 2002 δημιουργούσε ζημιές η εταιρεία αυτή, γιατί ακριβώς υπήρχε μια τότε αντίληψη ότι τα διοικητικά συμβούλια, ανεξαρτήτου
δυνατότητας εσόδων, εσόδων τελικά που δεν δικαιολογούνται, έπρεπε να αμείβονται. Άρα υπήρχε μία σχέση η οποία δαπανούσε σε αμοιβές διοικητικού συμβουλίου στην ουσία το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Το είχε δαπανίσει, αν θέλετε. Η ονομαστική αξία βέβαια του κεφαλαίου του δαπανημένου έμεινε. Αυτή η διαδικασία μετά το 2002 που έπαψε να αμείβεται το διοικητικό συμβούλιο και μέχρι το 2008 ακριβώς δημιουργούσε επιπλέον ζημίες σε χάσματα μεταξύ των προγραμματικών περιόδων όπου δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Σας είπα ότι τα προγράμματα που διεκδικούμε είναι αυτά που χρηματοδοτούν το σύνολο του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, τις αμοιβές των συνεργατών, τα έξοδα της εταιρείας, τα ενίκια, τα ρεύματα, τις έμεσες δαπάνες. Επομένως, για εκείνες τις περιόδου υπήρχε επομένως η αντίληψη των μετόχων να βάλουν κάποια χρήματα για να ενισχύσουν αυτό το μεσοδιάστημα από την λήξη της προηγούμενης πραγματικής περίοδου μέχρι την έναρξη της επόμενης στο κόστος της εταιρείας. Άρα δημιουργήθηκε μία ονομαστική σχέση, μία ονομαστική αξία στο μετοχικό κεφάλαιο 750.000 ευρώ που ήταν πλήρως δαπανημένο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία δεδομένη στιγμή και με βάση το 290 τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών που ελόχευε ο κίνδυνος ώστε αν τα κεφάλαια μειωθούν κάτω από το 50% της ονομαστικής αξίας του μετοχικής σύνθεσης να πάρει μέτρα, δηλαδή να κάνει τι, αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, έτσι, για να μην ελοχεύει συνέχεια αυτός ο κίνδυνος, αποφάσισε να κάνει μία μείωση και μία παράλληλη αύξηση ώστε να εξυγιανθεί αυτή η σχέση η οποία ελόχευε από το μακρινό παρελθόν. Επομένως, ήταν μια κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν και έπρεπε να αντιμετωπιστεί τώρα. Δημιουργήθηκε επομένως μια απόφαση για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου περί τις 150.000. Αυτή η απόφαση των Δήμων δεν υλοποιήθηκε στη λογική της συμφωνίας που έγινε. Δηλαδή, στην διαδικασία της αύξησης συμμετείχαν μόνο ο Δήμος Καβάλας εν μέρη και ο Δήμος Παγκαίου, καταθέτοντας 40.000 από τις 150. Και αποφάσισε ξανά η Γενική Συνέλευση των Εταίρων να καλύψει αυτή τη διαφορά. Και αυτή η συζήτηση δημιούργησε όλη αυτή την παραφιλολογία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του πράγματος. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να ξαναπάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο παρέα με τον κύριο Σκορδά. Θα μιλήσουμε για το παρόν, για τους στόχους, για το μέλλον της αναπτυξιακής και φυσικά για το τι έχει κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια αναπτυξιακή, μιας και το έχουμε υποσχεθεί και στον κύριο Σκορδά, ο οποίος παραπονέθηκε προηγούμενος. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι, πέντε χρόνια μετά την πρώτη μας εκπομπή. Σαν σήμερα κάναμε την πρώτη μας εκπομπή, παίξαμε την πρώτη μας εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία πραγματικά, της οποίας μάλλον πραγματικά θυμάμαι κάθε της λεπτό. Θυμάμαι την αγωνία, το άγχος και όλα αυτά που βιώσαμε στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Λούσης τότε. Πάντα θα την έχουμε στην καρδιά μου. Έχω και μια κόπια της εκπομπής αυτής, η οποία δεν παίχθηκε ποτέ στο YouTube, μιας και ήταν γεμάτη αστοχίες και ερασιτεχνισμούς, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ παρέα με τον κύριο Μιχάλη Σκορδά. Για όσους τώρα συντονίστηκαν με την εκπομπή μας, με το κανάλι μας, με τον κύριο Μιχάλη Σκορδά, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καβάλας. Έχουμε κάνει μια όμορφη κουβέντα, διαφωτιστική για πολλούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση του αντικειμένου και για πολλούς οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο σχετικά με την αναπτυξιακή της Καβάλας, με τις δράσεις, με τη δράση συνολικά της αναπτυξιακής Καβάλας. Κύριε Σκορδά, είχαμε αφήσει για το τέλος, μιας και για το τέλος αφήνουμε πάντα τα καλύτερα, αν θέλετε, την τοποθέτησή σας επί του συνολικού έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας. Δηλαδή, τι προσέφερε κατά τη γνώμη σας η Αναπτυξιακή Καβάλας όλα αυτά τα χρόνια και γιατί οι καβάλιδες πρέπει να είναι περήφανοι για τη συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία, η οποία πραγματικά νομίζω ότι στηρίζει τρομερά και την τοπική κοινωνία, αλλά και την περιφέρεια, αν θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο, μιας και πλέον η οικονομία της Καβάλας επηρεάζει ολόκληρη την περιφέρεια και το αντίστροφο φυσικά. Και για ποια επιτεύγματά σας θέλω να μας πείτε στο τέλος, κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, είστε περήφανος όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, τι προσέφερε. Όραμα και προοπτική προσέφερε. Εμπιστοσύνη προσέφερε. Δημιουργήσαμε γενιές επενδυτών που εμπιστεύτηκαν την εταιρεία μας, εμπιστεύτηκαν
το συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν συνέβη μόνο στη δικιά μας περιοχή, συνέβη σε όλη την ύπαιθρο της χώρας. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι το πρόγραμμα Leader χέρι της μεγαλύτερης δυνατής δημοφιλίας από οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα στη χώρα. Αυτή τη στιγμή που η χώρα δεν έχει ξεφύγει από τη μέγενη της κρίσης, η πραγματική οικονομία δυσκολεύεται να βρει βηματισμό. Υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα που επίσης δυσκολεύεται να βρει βηματισμό για να ενισχύσει ακριβώς την ιδιωτική επένδυση, να ενισχύσει τις επενδύσεις. Περιμένει και αυτό τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να κινηθεί. Το δικό μας το πρόγραμμα πάντα ανήκει στις πρωτοπορίες αυτής της διαδικασίας, ώστε να εμπνεύσει, να ενισχύσει τις επενδύσεις στο τοπικό επίπεδο, να δημιουργήσει ένα επενδυτικό κοινό που θα μπορέσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, να επαναδραστηριοποιηθεί η ιδιωτική αποταμίευση, να μπορέσουμε επομένως να βρούμε άλλους δρόμους ανάπτυξης. Και σήμερα που είναι ένα κομβικό σημείο, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που προσπαθούμε, γιατί όπως σας είπα προηγούμενα έχουν εμπλακεί πάρα πολύ. Η μέγενη του δημοσιονομικού ελέγχου έχει βάλει πάρα πολλούς παίκτες στο παιχνίδι του Leader. Ήμασταν, σας είπα προηγούμενα, ο εμείς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα η όλη διαχείριση θα ελέγχεται από τις περιφέρειες. Και καλό συμβαίνει έτσι, γιατί ακριβώς το τοπικό πρόγραμμα της Καβάλας είναι η προέκταση της Δράμας, είναι η προέκταση της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Αλεξανδρούπολης. Εξυπηρετεί μία από τις κύριες περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές για την Ύπαιθρο και το δικό μας πρόγραμμα, και ακριβώς πρέπει να έχει συμπληρωματική σχέση με τις περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης και με τις εθνικές αφέστατα σε ό,τι αφορά την Ύπαιθρο. Mm-hmm. Επομένως, δημιούργησε επομένως μια συνθήκες διαφοροποίησης σε αυτό το δύσκολο, το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Ο κόσμος περιμένει το πρόγραμμά μας. Καθημερινά δεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο στην εταιρεία, πότε θα ξεκινήσει, πότε θα ανοίξει, ποιες θα είναι οι δράσεις, τι θα ενισχύσει, με ποια ποσοστά. Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνεχώς το τελευταίο εξάμεινο. Υπάρχει το αρνητικό της καθυστέρησης για να εξομαλυνθεί το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης, αλλά είμαστε στις τελευταίες δρασκελιές του δρόμου. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα ανοίξουν τα προγράμματα ιδιωτικής επένδυσης και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Θα υπάρχουν επομένως επενδύσεις σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, στον αγροτικό τουρισμό, στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, είτε αναφερόμαστε σε γεωργικό προϊόν της συνθήκης, του παρατήματος της συνθήκης, επάνω στο λάδι, στο κρέας, στα γαλακτοκομικά, στα κηπευτικά, είτε σε μη γεωργικό προϊόν. Το μεταποιημένο προϊόν, είτε είναι γλυκά, είτε είναι ελαιούχα προϊόντα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στις υπηρεσίες μπορούν να στηθούν επενδύσεις στο σύνολο της περιφέρειας του νομού, και εμείς έχουμε την πολυτέλεια σαν αναπτυξιακή Καβάλας, και αυτή είναι η περηφάνεια μας, ότι έχουμε σε πανελλήνια πρώτη, γιατί πλέον ας πούμε δεν είναι μόνο το Γεωργικό Ταμείο, είναι και το Ταμείο Θάλασσης και Αλίας που χρηματοδοτεί επενδύσεις προσέγγισης Leader μέσω του Ταμείου Θάλασσας και Αλίας για παράκτιες περιοχές και περιοχές εσωτερικών υδάτων. Έχουμε επομένως την πολυτέλεια να έχουμε για την αστική περιοχή της Καβάλας, μόνο εμείς σε επίπεδο χώρας, ένα πρόγραμμα μονοτομιακό σε σχέση με το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας, όπου ακριβώς θα, σε σχεδιασμό με το Δήμο Καβάλας, θα επανατοποθετήσουμε την ταυτότητα της πόλης της Καβάλας, αυτό που λέγαμε γαλάζια πολιτεία. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το παραθαλάσσιο μέτωπο σε διάφορες δράσεις, με έργα δημόσιου χαρακτήρα, να αναδείξουμε ακριβώς τον αλλιευτικό και θαλάσσιο χαρακτήρα της πόλης μας, και ακριβώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα στηθούν στην αστική περιοχή, στην Παναγία, που θα μεδράει σαν άδειξη της περιοχής, και γενικά στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, ιδιωτικές επενδύσεις που μαζί με δημόσια έργα θα δημιουργήσουν μία άλλη αναπτυξιακή προοπτική για την πόλη. Άρα θα έχουμε ένα πρόγραμμα πολυταμιακό που αφορά το σύνολο του νομού και όλες τις περιοχές, και ένα δεύτερο πρόγραμμα για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, που θα αφορά την
πόλη της Καβάλας και ακριβώς αυτό έχει προσελκύσει, ξέρετε, και το ενδιαφέρον της DGMAR, της Γενικής Διευθυνσαλίας και Θάλασσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα πρόγραμμα σε αστική περιοχή. Οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Εμείς το τολμήσαμε και αυτή τη στιγμή είναι και ένα case study. Είναι μία υπόθεση εργασίας η οποία, αν θέλετε, έχει δημιουργήσει ένα κόστος προσδοκίας. Πώς θα πάει αυτό το πρόγραμμα, θα είναι πολύ σημαντικό ο σχεδιασμός της επόμενης προγραμματικής περίοδου για ανάλογα προγράμματα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή να ενισχυθούν αστικές περιοχές. Γιατί όπως σας είπα, το Γεωργικό Ταμείο βλέπει μόνο περιοχές της Πέθρου. Επομένως, στις επόμενες μέρες, μετά από τον Μάρτιο και μετά, θα θεωρώ ότι μέσω του προγράμματος μας θα δημιουργηθεί ένας επενδυτικός οργανισμός στο σύνολο των περιοχών του νομού και έτσι θα πορευτούμε μέχρι το 2023. Μάλιστα. Αυτό που μοιραία προκύπτει σαν ερώτημα, κύριε Σκουρδέ, έχει να κάνει με τις πολλαπλές κάλπες οι οποίες θα στηθούν από τον Μάιο και έπειτα. Να. Σίγουρα θα στηθούν τρεις κάλπες το Μάιο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θα γίνουν και οι εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές, οι εθνικές εκλογές. Αλήθεια, πόσο αυτό θα επηρεάσει, πόσο αυτό το πολιτικό καθεστώς θα επηρεάσει τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε, τα οποία είναι πολύ ελπιδοφόρα και τα οποία πραγματικά ενισχύουν και, και το ηθικό, αλλά και την εξωστρέφεια όλων μας. Κοιτάξτε, σαφέστατα επηρεάζει. Τα αναβάλει, πάντα υπάρχει επομένως μία δέσμευση ότι 40 μέρες πριν τις εκλογές και 20 μέρες μετά οποιαδήποτε δραστηριότητα των προγραμμάτων είτε σε επίπεδο δημοσιοποίησης είτε σε επίπεδο υλοποίησης έργων που προβάλλουν, που έχουν μία αλφα προβολή, πάβει να συμβαίνει. Θα δημιουργηθεί επομένως μία υστέρηση. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ξεπεράσαμε τόσες δυσκολίες, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Υπάρχει ένα κρίσιμο εδώ και θέλω να το τονίσω όμως, δράτω δηλαδή με αυτές τις ευκαιρίες. Κοιτάξτε, εμείς, όχι μόνο εμείς στην Καβάλα, αλλά σε κάθε περιοχή της χώρας, βαίνει προς το τέλος η αξιολόγηση των έργων δημόσιου χαρακτήρα. Άρα, όσον ούπο, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα έργα που έχουν επιλεχθεί δημόσιο χαρακτήρα. Άρα θα βρεθούν όλοι οι Δήμοι της περιοχής μας και όλοι οι Δήμοι της χώρας αγκαλιά με κάποια έργα που έχουν υποβάλει και έχουν αξιολογηθεί. Εδώ τώρα δημιουργείται και μια συζήτηση παραπολιτική ότι να κοιτάξτε πότε τα βγάζουν, πότε τα βγάζουν κτλ. Πρέπει επομένως, θεωρώ εγώ, ότι από αυτούς τους αστείισμους να ξεφύγουμε κάποτε και ξέρετε η υπόθεση της ανάπτυξης αφορά όλους. Δεν αφορά την σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν αφορούσε περισσότερο τη χθεσινή Δημοτική Αρχή, δεν αφορά ακόμη περισσότερο την αυριανή Δημοτική Αρχή. Πρέπει να συνθέσουμε σαν τοπικές κοινωνίες τις αντιθέσεις μας και να πορευτούμε συλλογικά. Μόνο εκεί τελικά ελπίζουμε σε μια διαφορετική καλύτερη μέρα. Και θέλω να σταθώ και σε αυτό που είπατε, ξεκινώντας, περί προβεβλημένους συμπολίτες. Δεν θεωρώ ότι είναι δόκιμος όρος. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι πρόβλημα της χώρας, είναι πρόβλημα και των τοπικών κοινωνιών. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική. Γιατί όλα αυτά παντρεύονται. Χρειάζεται την κοινωνία των πολιτών. Αν δεν ενεργήσουν οι πολίτες, κύριε πολίτη, δεν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ορθολογικά και τα δικά μας προγράμματα. Δεν έχουμε ελπίδα να εμπνεύσουμε την ιδιωτική οικονομία να μπορέσει να επενδύσει την αποταμίευσή της. Δεν θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε εξαιρετικά επιστημονικά στελέχη που αυτή τη στιγμή σηκώνονται και φεύγουν από τη χώρα και προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, να επανακάμψουν στη χώρα και να σχεδιάσουμε μια Ελλάδα για τα παιδιά μας καλύτερη από αυτήν που εμείς κληρονομήσαμε τους πατέρες μας. Παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, κύριε Σκορδά, για τα παιδιά μας και για την φυγή των παιδιών μας στο εξωτερικό. Θέλω μια τελευταία τοποθέτησή σας και με αυτή θα κλείσουμε για τον έναν εκ των βασικών, αν θέλετε, αξόνων. Δεν ξέρω αν τονίζεται στην παραλίγουσα αυτή η λέξη, νομίζω ότι έτσι τονίζεται. Η μητέρα μου, η οποία είναι και δασκάλα τώρα, θα ορίεται. Που έχετε θέσει, ξέρω ότι είναι η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Μιας και δεν αναφερθήκαμε στην απασχόληση, μιας και όλα αυτά που λέμε
σημαίνουν ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει απασχόληση, σημαίνει θέση εργασίας. Ναι. Μία κουβέντα γι' αυτό, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πολλά παιδιά, νέα παιδιά, θέλω να τα ακούσω και από τα χείλη σας. Κοιτάξτε, ευθύνη δικιά μας είναι να μπορέσουμε να επενδύσουμε ένα επιπλέον ευρώ στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. Ευθύνη δικιά, το δικού μας προγράμματος είναι να δημιουργήσουμε μια επιπλέον θέση απασχόλησης. Ευθύνη συνολικά και δικιά μας και της κοινωνίας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσω του προγράμματος μας δράσεις κοινωνικής καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν να βρουν διέξοδο νέοι, γυναίκες, ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, και θα υπάρχουν τέτοιες δράσεις στο δικό μας πρόγραμμα και δράσεις ενίσχυσης με μεγαλύτερα κίνητρα που φτάνουν στο 65% αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, νέων μέχρι 35 χρονών, γυναικών, δράσεις δικτύωσης, δράσεις ενίσχυσης καινοτόμων δράσεων, δηλαδή προεπιλέγονται. Επομένως, σε ένα περιβάλλον που ακριβώς προέρχεται από μια χρόνια κρίση που έχει αποδυναμωθεί και ψυχολογικά και οικονομικά και κοινωνικά, σε ένα περιβάλλον που ακριβώς θέλει να αντιμετωπίσει μια λογική μεταναστών στη διπλανή πόρτα, που δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε, ενώ υπάρχει και η παράμετρος, οι πιο πολιτισμένες κοινωνίες. Η Μέρκελ βγήκε και είπε ότι εγώ χρειάζομαι 1 εκατομμύριο. Από εκεί ξεκινάω. Δεν το χρειάζομαι μόνο στο κοινωνικό υπόβαθρο, αλλά και στο οικονομικό υπόβαθρο της πολιτείας το χρειάζεται, για να μπορέσει να το ενσωματώσει στο παραγωγικό της σύστημα. Επομένως, πρέπει να δούμε και να εκμεταλλευτούμε την κάθε ευκαιρία που ανοίγεται. Και ακριβώς έχουμε τα προγράμματα, είναι τα εργαλεία εκείνα που μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ορθολογικά και το κοινωνικό υπόβαθρο και ακριβώς την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή στο τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, κύριε Σκοδρά, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε. Νομίζω ότι ήσασταν κατά το πιστικότατο και δώσατε σαφείς απαντήσεις στα όποια ερωτήματα δικά μου, στα όποια ερωτήματα των τηλεθεατών, στις όποιες απορίες δημιουργούνται κατά καιρούς, μιας και είναι ένα τόσο, μα τόσο εξειδικευμένο θέμα. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι φιλοφρόνηση αυτή. Είναι η αλήθεια, μέσα και σας γνωρίζω χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά τι προσφέρετε από το μετερί σας. Νομίζω ότι μία γεύση από όλα αυτά πήραμε σήμερα, μία τηλεοπτική γεύση από όλα αυτά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μία τελευταία τοποθέτηση. Μισή κουβέντα θέλω να συμπληρώσω. Είναι ότι ό,τι κάνουμε εμείς στην Αναπτυξιακή εδράζεται ακριβώς στην στρατηγική που έχουν συμφωνήσει και υλοποιεί η βούληση των 4 δημοτικών αρχών. Στο Δινεκές, όχι σήμερα, στο Δινεκές. Άρα η αναπτυξιακή εταιρεία ακριβώς εδράζεται στην βούληση των 4 ΟΤΑ να ενισχύσουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Και κάπου αυτό πρέπει να το κάνουμε κατανοητό στον κόσμο, να το αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί ακριβώς αυτό είναι και το κοινωνικό υπόβαθρο της εταιρείας μας. Σαφώς. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ο κύριος Μιχάλης Κορδάς. Ευχαριστώ θερμά για την θέαση. Είπαμε, σαν σήμερα κλείνουμε 5 ετή παραμονή εδώ στο κανάλι και με τις εκπομπές μας. Νομίζω ότι σας κρατήσαμε και μας κρατήσατε παρέα όλες αυτές τις Τετάρτες. Το μέλλον είναι μπροστά μας, φυσικά. Αρεσκόμεθα να κλείνουμε με ρίσεις τούτη εδώ την εκπομπή. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μια ρίση του μεγάλου Όσκαρ Ουάιλντ, τον οποίο πραγματικά λατρεύω να διαβάζω, του τεράστιου αυτού Ιρλανδού συγγραφέα, ο οποίος είχε πει ότι αρκεί 1 λεπτό για να ερωτευτείς, 1 ώρα για να συμπαθήσεις, 1 μέρα για να αγαπήσεις, όμως 1 ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.